αφού το προηγούμενο podcast για το μπασκετάκι Πάτρας έγινε ανάρπαστο και οι ομάδες μας ζητήσανε και ένα καινούριο για τους ημιτελικούς, είπαμε να μην σας χαλάσουμε το χατήρι. Είμαστε λοιπόν εδώ στα μικρόφωνα Ανδρέας Φραγκούλης και Αντώνης Παναγόπουλος για ένα σύντομο podcast, να πούμε δύο πράγματα για τους ημιτελικούς του μπασκετάκι, τόσο στην Master όσο και στην Development. Πρώτα απ' όλα να δώσω πάσα και να καλημερίσω τον Ανδρέα. Ανδρέα, καλημέρα. Πέρασε μια εβδομάδα με ωραίους αγώνες, η αλήθεια είναι. Να ξεκινήσω λίγο ανάποδα, θέλω να μου πεις τι σου έκανε εντύπωση από αυτή την εβδομάδα. Αν είναι κάτι το οποίο ξεχώρισες σε αυτά που έγιναν όλο αυτό το τετραήμερο. Κοίταξε να δεις, νομίζω πως από τη development, άμα είναι να ξεκινήσουμε από εκεί. Μην μου πεις για παιχνίδι συγκεκριμένα, πες μου για το γενικό, για τη γενική ποιότητα των αγώνων. Θα πάμε μετά για τα παιχνίδια να πούμε δύο πράγματα. Για την ποιότητα, για το αν ήταν όπως τα περίμενες, σαν derby. Κάποια ήταν υψηλότερο επίπεδο σαν μπάσκετ. Είχαν υψηλότερο σκορ, είχαν πιο θεαματικά καλάθια, αλλά όμως ήταν πιο σκληρά, μείνανε χαμηλά, όλα όμως ήταν συναρπαστικά. Να πω την αλήθεια, εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση και μου άρεσε πολύ ήταν η προσέλευση του κόσμου στο παιχνίδι. Ναι, τρίπερς Ορλάντο Τράτζικ, και δείχνει σιγά σιγά τον μπασκετάκι ότι όσο περνάει ο καιρός το μαθαίνουν περισσότερο, γίνονται πιο εξωστρεφές και υπάρχουν ομάδες που αρχίζουν και αποκτούν κοινό στο μπασκετάκι. Είναι ωραίο αυτό. Είναι κάτι που δεν είχαμε ξαναδεί, η αλήθεια είναι τόσο. Είχαμε να το δούμε πάρα πολύ καιρό και κυρίως το βλέπαμε σε τελικούς. Τώρα έγινε σε ένα παιχνίδι, σε ένα προημιτελικό και μάλιστα από κόσμο μόνο μιας ομάδας. Δηλαδή, ήταν με Trippers. Ήταν πάρα πολύ εκδηλωτική, αλλά δεν κατάφεραν οι Trippers να πάρουν την πρόκριση. Πάμε να δούμε λίγο τι έχει γίνει στις δύο λίγκες. Και να ξεκινήσουμε από αυτή τη φορά κανονικά, να ξεκινήσουμε από την Master, γιατί την προηγούμενη ξεκινήσαμε από την Development. Είχαμε λοιπόν την πρόκριση των Orlando Tragic επί των Net Trippers, την πρόκριση των Yellow Submarine επί των Utah Jazz με 68-66, ένα μάτς που κρίθηκε στο τελευταίο shoot. Ένα λεπτό πριν το τέλος έχαναν οι Submarine με ένα πόντο, 65-66. Έβαλε τις δύο βολές ο Kylis, το πήγε το σκορ 67-66. Έχασε τρίποντο μιλονάς για τους Jazz, έβαλαν μία βολή με τον Κοντόγιωργα οι Submarine και στο τελευταίο σουτ, υπό πίεση βέβαια και χρόνου και αντιπάλου, ο Αντώνης Σαρής βρήκε σίδερο. Έτσι λοιπόν οι Submarine πέρασαν και αυτοί στους τέσσερις, θα παίξουν μεταξύ τους οι δύο μας. Tech Bundy κέρδισαν εύκολα τους Ντάρι Ντάρι, οι οποίοι ήταν μαχητικοί όσο μπορούσαν, αλλά χωρίς το Στεργίο και τον Μπίπα δεν μπόρεσαν να πάρουν κάτι από το match. Και τι άλλο είχαμε, τι ξεχνάω. Α, τα βουνά κέρδισαν 69-62 τους Teenagers σε ένα παιχνίδι που ο Παναγιώτης Ζήλιος αποβλήθηκε νωρίς με μια τεχνική ποινή και ένα αντιαθλητικό. Αλλά παρόλα αυτά, τα βουνά κατάφεραν να πάρουν την νίκη έχοντας εξαιρετική μέρα τον Βαφιάδη, τον Αναστασόπουλο στο τέλος που πήρε πολλά rebound και τον Δενδύ που έκανε και αυτός πολύ καλό μάτς, και τον Καριώτη που το έχω βγάλει εγώ το παρατσούκλι σκληρός Καριώτης, το καραφλό βέλος των βουνών. Έτσι λοιπόν έχουμε τώρα ημιτελικά Tech Bundy βουνά και Orlando Tragic Yellow Submarine. Το αφήνω σε σένα να μου κάνεις ένα σχόλιο και για αυτό που είδαμε στα προημιτελικά αλλά και για τους δύο ημιτελικούς. Εντάξει, νομίζω ότι ας ξεκινήσουμε από το ζευγάρι που κρίθηκε πιο γρήγορα η νίκη, από το Tech Bundy Ντάρι Ντάρι. Το 1-8. Πρώτη Tech Bundy, 8 Ντάρι Ντάρι. Εντάξει, ήταν κάτι που λίγο πολύ το περιμέναμε. Θα ήταν ωραία μια έκπληξη, είναι η αλήθεια. Δεν φόρτσαρε την Tech Bundy, νομίζω, σε κανένα σημείο. Δηλαδή. Η αλήθεια είναι ότι με σβηστή τη μηχανή κατάφερε να διαχειριστεί το παιχνίδι άψογα. Είχε το προβάδισμα στα μεγαλύτερα σημεία του παιχνιδιού και κατάφερε σε εισαγωγικά άνετα να πάρει την πρόκριση. Και με απουσίες,
Δηλαδή έλειπε ο Λιούρδης, έλειπε ο Σωτηρόπουλος και... Ναι, είχαν όντως σημαντικές απουσίες. Τα κουμπέντια οι οποίοι προέρχονταν και από την κατάκτηση του κυπέλου την προηγούμενη εβδομάδα επί τέρνων πελίστους, έτσι. Από την άλλη, οι Ντάρι έδειξαν μια καλή εικόνα. Το πάλεψαν όσο μπορούσαν, ήταν μαχητικοί, δεν τα κατάφεραν. Του χρόνου νομίζω το ζητούμενο για αυτούς δεν είναι τόσο πολύ να κάνουν προσθήκες όσο να μαζεύονται και να είναι πλήρεις. Άμα είναι πλήρεις, μπορούν να χτυπήσουν, έχουν δείξει ότι μπορούν να χτυπήσουν οποιοδήποτε αντίπαλο. Ακριβώς. Και το είχαν δείξει με τη νίκη τους επί των San Marino που ήταν μια έκπληξη για όλους. Αφού ξεκίνησες με τους Tech Bandy, να πάμε στο βουνά επί την Edgers, γιατί από αυτό το ζευγάρι προέκυψε και ο αντίπαλος των Tech Bandy. Νομίζω το πιο ισορροπημένο ζευγάρι στα χαρτιά, στα πριν χαρτιά, το μάτς. Καθώς παίζαμε με τον τέταρτο και τον πέμπτο. Είχαν και οι Pettinators κάποιες απουσίες. Αντίθετα, τα βουνά μετά από πολύ καιρό είχαν μαζευτεί περισσότεροι παίχτες. Έχασαν τον Γιόλιο από την αρχή. Ο Παπα-Νικολάου ήταν σε μέτρια μέρα. Παρ' όλα αυτά όμως βρήκαν άλλους πρωταγωνιστές και κατάφεραν να πάρουν την πρόκριση. Ναι, νομίζω ότι ο Καριώτης ήταν η αποκάλυψη αυτού του αγώνα, αλλά θα πω εγώ και για τον Αναστασόπουλο, ο οποίος έχει κάνει πράγματα τα οποία δεν τα δείχνει στατιστική, με την έννοια ότι το να έχει πάρει ένας παίχτης 7-8 rebound σε ένα παιχνίδι δεν λέει κάτι, μπορεί να μην λέει κάτι μάλλον, αλλά το σημείο που πήρε όλα τα επιθετικά rebound εκεί στις μαζεμένες χαμένες επιθέσεις των βουνών στο τελευταίο δίλεπτο, όταν οι Pettinators προσπαθούσαν να γυρίσουν το match, νομίζω ότι ήταν το κλειδί για να έρθει νίκη για τα βουνά. Οι Pettinators οι οποίοι... Γιατί είναι κάτι που ροκανίζει το χρόνο, έτσι. Ναι, ναι. Οι Pettinators οι οποίοι είχαν πολύ καλό τον Ζαβέρτα, είχαν πολύ καλό τον Ασπρούλια, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο δεν τράβηξε τόσο Ασπρούλιας και είχαν και το Λέζο σε καλή μέρα. Ωστόσο, οι υπόλοιποι δεν βοήθησαν τόσο αυτούς τους τρεις, έτσι ώστε να παραμείνουν πολύ κοντά μέχρι και το τελευταίο λεπτό που λέμε, έτσι ώστε να χτυπήσουν την πρόκριση. Ναι. Αν οι Pettinators είχαν τον Πετρόπουλο στο 5, θα μιλούσαμε για κάτι τελείως διαφορετικό. Αλλά σημασία έχει ότι τα βουνά πήραν την πρόκριση και τα βουνά είχαν μια σοβαρή απουσία, τον Τζούνα, ο οποίος θα ανέβαζε τη front line τους ένα σκαλί. Και τώρα έχουμε Tech Bandy βουνά. Εντάξει, σίγουρα αν και πάλι τα βουνά είναι πλήρης, θα δούμε πολύ ωραίο τελικό, γιατί είναι πολύ ποιοτική ομάδα και αυτή. Η Tech Bandy θεωρώ, εφόσον μιλάμε για ημιτελικό, θα είναι και εκείνη πλήρης, όπως είναι στα περισσότερα παιχνίδια. Είναι μια ομάδα βέβαια που έχει δείξει ότι μπορεί να διαχειριστεί και τις απουσίες. Ναι, γιατί είναι μια ομάδα η οποία έχει ουσιαστικά ταυτότητα στο παιχνίδι της. Είτε παίζει ο κορυφαίος παίχτης, είτε παίζει ο 12ος παίχτης. Το, είναι σχεδόν το στυλ παιχνιδιού είναι το ίδιο πράγμα. Οπότε δεν θεωρώ ότι θα επηρεαστεί από απουσίες, εκτός αν πρόκειται να μιλάμε για πολύ συγκεκριμένα πράγματα, πολύ συγκεκριμένες καταστάσεις στο παιχνίδι. Αν τα βουνά είναι πλήρης και είναι σε καλή μέρα, θα δούμε ισορροπημένο παιχνίδι. Αλλιώς μιλάμε για ένα. Να πω και ένα στατιστικό το οποίο μπορεί να ενδιαφέρει τον κόσμο και γενικά ξέρω ότι πολλοί που μας ακούνε τους αρέσουν αυτά τα flashback, οι βουτιές στο παρελθόν. Όταν οι Tech Bandy ήταν 1,5 χρόνο, η ομάδα η οποία τους είχε σπάσει το αίτητο πέρυσι τον Ιανουάριο ήταν τα βουνά. Αν λέει κάτι αυτό, φέτος η Tech Bandy είναι πιο τρωτή σε σχέση με άλλες χρονιές, δεν το παίρνω περίπατο, αλλά εξακολουθούν να είναι φαβοροί. Έδειξαν λέγανε... ότι δεν είναι άτρωτο, το έδειξαν και στον τελικό. Ναι, ναι. Αν σου λέγανε να βάλεις πιθανότητες στο Tech Bandy βουνά, πώς θα τα έβαζες τα ποσοστά. Νομίζω θα ήμουν λίγο υπέρ των Tech Bandy, δηλαδή θα ήμουν ένα 55-45, στη χειρότερη ένα 60-40. Δηλαδή όχι, το 60-40, το 60-40 μου φαίνεται πιο to the point, να σου πω την αλήθεια, για αυτό το ζευγάρι. Αλλά δεν θα ήθελα να υποτιμήσω και τα βουνά. Όχι, δεν τα υποτιμούμε σε καμία περίπτωση, μόνο και μόνο που τους δίνει 40% εναντίον των Tech Bandy είναι
είναι κάτι. Έχουν δείξει πολλές φορές ότι παρένθεση, είναι. Παρένθεση. Παναγιώτης Λιόλιος με Λούι Γεράνιο και Δημήτρη Λιούρδη, συμπαίχτες στον Τρίτονα Α2 ΣΚΑΗ, μαζί κατέκτησαν και την άνοδο στην Α1 και πήγαν και τελικό κυπέλου. Πάμε στο άλλο ζευγάρι, Γέλουσα Μαρίν Τράτζικ. Εκεί έμα κι άμος. Εκεί έχουμε χαμό. Εκεί έχουμε ένα πάρα πολύ δυνατό ζευγάρι, όπου πήγαιναν χέρι-χέρι στην κορυφή στη μεγαλύτερη διάρκεια της χρονιάς. Έχουμε ένα τελευταίο παιχνίδι που μεταξύ των δύο ποιος το ξεχνάει, όπου κρίθηκε με το buzzer beater του Κάλλη. Με το buzzer beater του Κάλλη. Μετά τις δύο άστοχες βολές του Μπολάνου που θα έδιναν προβάδισμα στους Tragic. Διαφορετικοί κόσμοι οι δύο ομάδες, δηλαδή η Yellow Submarine μια ομάδα γεμάτη πολύ καλούς βετεράνους παίχτες, Στεφανίδης, Κάλλης. Ο Κάλλης δεν είναι ακριβώς βετεράνος γιατί παίζει ακόμα, αλλά εντάξει, είναι σε μια προχωρημένη μπασκετική ηλικία σε σχέση με τους Tragic πάντα. Κούγιας, Μάργελος, Σπαλιάρας, είναι αρκετά έμπειρα παιδιά, Κοντόγιοργας και βέβαια ο κόουτς Αγγελόπουλος. Απ' την άλλη Tragic, που είναι μια ομάδα που βασίζεται σε πιτσιρίκια, μια ομάδα με παίχτες που όλοι είναι από μια ηλικία από 19 μέχρι 25-26, εκεί κυμαίνονται, με καλούς παίχτες. Δημόπουλος τον είδαμε για παράδειγμα, έκανε καταπληκτικό παιχνίδι με τους Net Reapers, ο μαέστρος αυτής της ομάδας, ο Facundo Campazzo του μπασκετάκι. Όχι τόσο πολύ στο στυλ παιχνιδιού, όσο στα μούτρα είναι ίδιος. Και από εκεί και πέρα Καναπτάς Γαλήφας, στο 5 που παίρνουν ευθύνες γενικότερα. Υπάρχει και ο Μπολάνο που είναι, ξέρει μπάσκετ το παιδί και είναι πολύ καλός αμυντικός κυρίως. Εδώ τι βλέπεις? Εντάξει, ήταν μια τρελή μάχη, διαφορετικά θετικά στοιχεία η κάθε ομάδα. Μιλάμε για μια πάρα πολύ ποιοτική ομάδα, τους Σαμαρίν, που έχουν δείξει ότι έχουν και τα μακρινά σουτ, έχουν και δύναμη κατά το καλάθι, βρίσκονται εύκολα και γενικά έχουν και τον coach που είναι η προσωποποίηση του πάθους. Πάρα πολλές φορές τους μεταφέρει αυτά που θέλει στο παιχνίδι τους και έχουν δείξει ότι δεν φοβούνται κάποια ομάδα στο μπασκετάκι. Από την άλλη, Tragic, όπως είπες, είναι μια πολύ νεανική ομάδα, είναι γρήγορη, είναι δυνατή. Ουσιαστικά είναι ένα παιχνίδι, θα έλεγες, ότι θα κερδίσει αυτός που θα μπορέσει να επιβάλλει το παιχνίδι του. Δηλαδή, αν καταφέρουν, αν το μάτς πάει σε σετ παιχνίδι, νομίζω ότι έχουν μεγάλο πλεονέκτημα οι Submarine. Καθώς, όπως είπες, είναι δύο τελείως διαφορετικοί μπασκετικοί κόσμοι. Αν πάει στην ταχύτητα, στην σπιρτάδα, εκεί νομίζω θα ευνοήσει τους Tragic. Θα ευνοήσει τους Tragic. Αν πάει στα μεγάλα σουτ, δηλαδή αν φτάσουμε στο λεγόμενο crunch time, έχουν δύο παίχτες οι Submarine, τον Στεφανίδη και τον Κάλλη, που νομίζω ότι είναι ένα κλικ πάνω από τους παίχτες των Tragic, δηλαδή στη λήψη αποφάσεων οι Tragic αν θέλουν. Ακόμα και με την απουσία του Στεφανίδη, δηλαδή ο Κάλλης έδειξε ότι μπορεί να κουβαλάει μόνος του, ναι. Να κουβαλήσει. Οι Tragic, αν θέλουν να κερδίσουν, νομίζω πρέπει να μπουν στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα με μια μικρή διαφορά, ώστε μετά να μπορέσουν να κάνουν διαχείριση. Ή να έχουν χαλάσει τόσο πολύ το μυαλό του Κάλλη με παγίδες, με double team, με ξύλο μπασκετικό, ώστε όταν φτάσουμε στην κρίσιμη ώρα, ο Κάλλης να μην έχει το καθαρό μυαλό που απαιτείται για να πάρει τις επιλογές που πρέπει, που μπορεί και του αναλογούν. Από την άλλη, πρέπει να εκμεταλλευτούν οι Tragic τις απουσίες που έχουν οι Σαμαρίν στο 5. Οπότε θεωρώ ότι η Γαλήφας και Κανατάς θα είναι κομβική στο ημιτελικό. Όπως κομβικό θα είναι και το αν θα βάλουν τις βολές, ας πούμε, γιατί θα πάρουν αρκετές βολές και οι δύο. Ο Κανατάς στο μάτσο με τους Net Reapers είχε το πρώτο τελευταίο, είχε 1 στις 14. Και όταν ξαναπαίξανε. Και όταν ξαναπαίξανε είχε 4 στις 10, ήταν κάπως πιο αξιοπρεπής.
Ο Γαλίβας έχει δείξει ότι έχει λίγο καλύτερα ποσοστά στις βολές. Από το 1 στα 14 πολύ καλύτερα ποσοστά. Αλλά γενικά όντως είναι καλύτερος από τον Καναδά σε αυτό το δωμάτιο. Εδώ αλλά και οι δύο καθένας με τα δικά του στοιχεία ποσοστά. Είναι ένα πολύ, πολύ καλό δείγμα. Κοίταξε να δεις. Νομίζω ότι είναι, 50-50. Εντάξει, εγώ και εγώ 50-50 λέω, αν έβαζα αυτό το μισό της 100 κάπου θα το έβαζα στο Σαμαρίνι. Πάμε development, που είχαμε και την αποκαθήλωση των περσινών πρωταθλητών, των Leicesters, που αποκλείστηκαν από τους Μιναρίστα, έχασαν 81-75 στον προημιτελικό. Είχαμε την πρόκριση επίσης τον Κλάφτα Λαμποράλ, το είχαμε πει όμως από την προηγούμενη εβδομάδα, είχε γίνει το match πριν το πρώτο podcast, 64-59 τους No Limit. Και είχαμε χθες τους Μπεγουλάκι να αποκλείουν τους Think Digital, 74-63, και τους Νομπελίστες να αποκλείουν τους New York Preach, 51-41. Οπότε πάμε σε Μίνα Ρίστ, Νομπελίστες, και Μπεγουλάκι, Κλάφτα Λαμποράλ, την τρίτη Προμηθέας πάλι. Ένα γενικό σχόλιο για τους τέσσερις προημιτελικούς θέλω. Εντάξει, τον έναν τον είχαμε... Τον είχαμε αναλύσει. Οπότε θα ξεκινήσουμε από τον δεύτερο, που ήταν η Μιναρίστη με τους Λάκισταρς. Εντάξει, ήταν έκπληξη, ένα τόσο υψηλού επίπεδου παιχνίδι, θα έλεγα, που είδαμε στη Νέα. Νομίζω είναι, ότι είναι από τα πιο ποιοτικά παιχνίδια στο τωρινό μπασκετάκι. Γιατί δεν είναι μόνο ότι οι ομάδες πήγαν ψηλά. Είδαμε και καλές άμυνες και ψηλό σκορ. Το 81-75 για τα δεδομένα του μπασκετάκι είναι τρελό σκορ πρώτον. Αλλά δεν ήρθε με τις δύο ομάδες να είναι χαλαρές πίσω, να τρώνε καλάθια με αφέλεια κλπ. Ήρθε με πολλά μεγάλα σουτ. Από τη μία τα έβαλαν ο Γιανακόπουλος και Αγγελής κυρίως για τους Μιναρίστ. Από την άλλη ήταν εκπληκτικός ο Χρονόπουλος. Και βέβαια ήταν εκπληκτικός και ο Χριστοδουλόπουλος στο 5. Έκανε 41 efficiency με 22 rebound. Μιλάμε για νούμερα τώρα τα οποία είναι εξωπραγματικά. Έβαλε και ο Μητρόπουλος κάποια κρίσιμα όταν οι Leicesters ήταν να πλησιάσουν. Έβαλε και ο Μητρόπουλος, έβαλε και ο Ντάρλας από την άλλη. Γενικώς ήταν ένα παιχνίδι. Νομίζω από τα ωραία μάτς του φετινού μπασκετάκι. Απλά δεν κρίθηκε στο σουτ, ας πούμε, για να το βάλουμε νούμερο 1. Γιατί αν κρινόταν στο σουτ, νομίζω ότι θα το βάζαμε νούμερο 1. Εντάξει, μιλάμε για τους Leicesters, τους περσινούς πρωταθλητές, οι οποίοι έμειναν σε κάποιο διάστημα στο μείον 20. Και κατάφεραν παρόλα αυτά να το φτάσουν το παιχνίδι στο μείον 5 και στο μείον 4, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι. Λίγο πριν το τέλος. Ουσιαστικά ήταν μια ομάδα η οποία πραγματικά σε όλη τη διαδρομή ήταν refuse to lose. Δηλαδή για να χάσει έπρεπε να σου βγάλει τα σηκώτια. Αυτό ήταν η Leicester σε όλη τη διοργάνωση. Όχι μόνο φέτος, και πέρυσι έτσι το πήρε. Ο Αγγελόπουλος πριν από το παιχνίδι είχε πει ότι μέχρι εδώ ήμασταν. Δεν πίστευε ότι η ομάδα του μπορεί να κερδίσει τους Μιναρίστ. Και ίσως είναι και αυτό ένα κομμάτι το οποίο έπαιξε ρόλο, δηλαδή η αυτοπεποίθηση που υπήρχε από πλευράς Μιναρίστ, που δεν πήγαν με την λογική ότι αντιμετωπίζουμε τους πρωταθλητές, πήγαν με την λογική ότι έχουμε τρία μάτς για την κούπα. Ο Λιόλιος έκανε ένα εκπληκτικό αμυντικό παιχνίδι με πάρα πολλά κλέψιμα. Σε όλη βάση έχασα το μέτρημα για τα κλέψιμα που έκανε ο Λιόλιος. Η επίσημη στατιστική έδωσε 8, νομίζω όμως ότι είναι πολύ περισσότερο. Γιατί δεν είναι μόνο τα... είναι και τα deflections που έχει κάνει ο Λιόλιος και δεν έχει πιάσει ο ίδιος την μπάλα, έχει πάει σε συμπαίχτη, αλλά μετράει για κλέψιμο του άλλου παίχτη. Ήταν κι άλλο ένα που κατάφερε στην ουσία να πάρει την μπάλα από ένα παίχτη και να περάσει εκτός, αλλά να έχει κερδίσει την κατοχή για τους, τους Μιναρίστ. Ναι, πολλά τέτοια ο Λιόλιος. Και επίσης ήταν πάρα πολύ κομικός ο Αγγελής με τα σουτ που βάλε στην τρίτη περίοδο. Είχε καταφέρει πραγματικά καταπίστευτο. Έφτασε τους 11 πόντους στα λιγότερα από 2,5 πρώτα λεπτά του τρίτου δεκαλέπτου. Ναι, ήταν το διάστημά του εκεί. Έβαλε σε κάποια φάση 4 πανωτά τρίποντα και εκεί ουσιαστικά καθάρισε.
έστειλε τη διαφορά από τους 9-10 που ήταν στους 20. Και ουσιαστικά μετά η διαφορά μειώθηκε, αλλά η Μιναρίς κατάφερε να δείξει χαρακτήρα. Να κάνουμε και μια ειδική αναφορά στον Δημήτρη Βαλέριο, ο οποίος μετά από ένα πρόβλημα υγείας τον οποίο τον είχε κρατήσει εκτός αγωνιστικών χώρων για περίπου 6-7 μήνες, πόσο ήτανε. Τελευταία φορά είχε παίξει τον Οκτώβριο και φτάσαμε τέλη Ιουνίου για να παίξει. Το γνωρίζω, γι' αυτό και ξέφυγα λίγο στη μετάδοση. Ναι, το οποίο όλο το γήπεδο πανηγύρισε σαν να έχει big goal και μάλιστα χειροκρότησαν και οι Lakers. Προς τιμή τους αυτό, ήταν πολύ, πολύ όμορφη στιγμή, όλο αυτό το σκηνικό. Και είναι αυτό, είναι η μαγεία του μπασκετάκι αυτή, το ότι δίνει την ευκαιρία σε παίχτες οι οποίοι ουσιαστικά κάνουν το χόμπι τους και εκείνη τη στιγμή βάζει ο παίχτης ένα τρίποντο και όλοι το πανηγυρίζουν, το χαίρονται πολύ περισσότερο από ότι σε ένα επαγγελματικό παιχνίδι, ας πούμε, είναι όλο το αλατοπίπερο της διοργάνωσης είναι αυτό. Και ανάλογες στιγμές, γιατί έχουμε δει πολλές στιγμές όμορφες στο μπασκετάκι, μέχρι και πρόταση γάμου έχουμε δει πέρυσι αγώνα. Πάμε τώρα να φύγουμε από το Μιναρίς του Lucky Stars, να πάμε στα δύο μάτς που έγιναν χθες, Μπεγουλάκι εναντίον Think Digital και Νομπελίστες εναντίον New York Bridge. Μάλιστα. Θεωρώ ότι η Think Digital ήταν έκπληξη. Και χωρίς στο Γεωργακόπουλο. Φυσικό παιχνίδι και χωρίς το Γεωργακόπουλο και με την Μπαρσελόνα έλειπε. Εγώ η αλήθεια είναι περίμενα ακόμα και το παιχνίδι με την Μπαρσελόνα ότι θα ήταν πολύ πιο ντέρμπι. Ναι, το χάναν βέβαια στο πρώτο ημίχρονο, αλλά. Και εν τέλει κατάφεραν να πήραν μια νίκη με 15 πόντους. Ναι, ναι. Ήταν έκπληξη, έπαιξαν ωραίο μπάσκετ αναδιαστήματα και στο παιχνίδι στη Νέα, στα play-in, αλλά και στο χθεσινό. Κατάφεραν να μείνουν κοντά στο μεγαλύτερο διάστημα με τους Μπεγουλάκι. Μετά όμως μίλησε η ποιότητα του... Η κλάση του ίσως κορυφαίου παίχτη της διοργάνωσης. Του Ντίνου Ξανακόπουλου, όπου χωρίς να φορτσάρει, θα πω ιδιαίτερα, κατάφερε να κάνει μια εξαιρετική επιθετικά εμφάνιση και ήταν εκείνος όπου οδήγησε την ομάδα του στην πρόκριση. Και γι' αυτό το λόγο, εγώ νομίζω ότι λόγω Χρυσανακόπουλου θα έβαζα νούμερο ένα φαβορί του Μπεγουλάκη. Πραγματικά ο τύπος είναι από άλλο πλανήτη για το δεδομένο του μπασκετάκι. Και βέβαια, από την άλλη είχαμε το παιχνίδι των Ομπελίστες με τους Πριτς. Ένα παιχνίδι το οποίο επίσης ήταν συνάντηση δύο διαφορετικών κόσμων. Η Πριτς, μια ομάδα που είναι εκπληκτική στο inside game, με το Σπίλιο και το Θάνο Καστή, με τον Ηλιό Καυτό, με τον Μενέγιο, ο οποίος όμως έλειπε χθες. Είχαν δύο κομβικές απουσίες Πριτς, τον Μενέγιο και τον Δρούγα. Τους έλειπε ένα μεγάλο σούτ επίσης που ο Δρούγας. Αυτό ακριβώς. Και έχω την εντύπωση ότι οι Νομπελίστες αμυντικά ήταν στην καλύτερη τους βραδιά. Κατάφεραν να περιορίσουν σε μεγάλο βαθμό τους ψηλούς των Πριτς. Παίζαν μια πολύ έξυπνη ζώνη, 3-2, και συνεχώς υπήρχαν αλληλοκαλύψεις μέσα στη ρακέτα. Πάντα έσπευδε βοήθεια, δηλαδή όποτε έμενε ένας με τον ψηλό τον Πριτς, κατευθείαν υπήρχε double team και αυτό μπέρδεψε λίγο τους Πριτς. Ίσως να μην περίμεναν από τους Νομπελίστες να είναι τόσο συγκεντρωμένοι και τόσο προσιλωμένοι στο πλάνο. Η αλήθεια είναι ότι άφησαν τον Καστή, το Σπίλιο, ελάχιστες στιγμές ελεύθερο, και όχι ακριβώς ελεύθερο, στην ουσία να το αφήσουν έστω και λίγο χώρο να κινηθεί και να ελιχθεί κάτω από το καλάθι. Ναι. Κάποια στιγμή... Πολύ συγκεκριμένα τα διαστήματα, δηλαδή σε κάποια φάση
βγήκε εκτός και ξεκίνησε να βαράει τρίποντα. Ναι. Επειδή δεν μπορούσε και έβαλε και δύο. Το έδωσαν κάποια στιγμή το σουτ, γιατί εντάξει δεν μπορούν να τον παίζουν τα παιδιά. Μετά από ένα σημείο κουράστηκαν, οπότε προσπάθησαν να βρουν το χαμηλότερο δυνατό ρίσκο. Θεώρησαν ότι αυτό είναι το τρίποντο. Έβαλε δύο, τους τιμώρησε. Ξανααλλάξαν την προσέγγιση τους. Δηλαδή σταμάτησαν να του δίνουν το σουτ. Και εν τέλει το κέρδισαν το παιχνίδι, θα λέγαμε, μέσα από τη ρακέτα οι νομπελίστες. Ναι. Πολύ καλό Ιορδανίδη, πολύ μεστό παιχνίδι από τον Ιορδανίδη χθες. Τρομερός Ιορδανίδης. Πολύ καλός και ο Θεοδόρου, παρά το γεγονός ότι μπορεί αυτό να μην φαίνεται τόσο πολύ στη στατιστική, περιόρισε πάρα πολύ τον Καστή και τον Ηλιόκ αυτό. Επειδή είναι θέμα της άμυνας, δεν φαίνονται τόσο τα πράγματα στη στατιστική. Και ο Παπαθανασίου έκανε καλό παιχνίδι. Και ο Χατζημιχάλης βοήθησε. Γενικά έχουν παίχτες. Όλοι είναι πεζούμενοι από τον Παπαθανασίου. Δεν έχουν αστέρα. Είναι μια ομάδα. Είναι ομάδα. Είναι από πέρυσι, έχουν χημεία. Και περιμένουμε να δούμε μέχρι πού μπορεί να φτάσουν. Στον τελικό έφτασαν ένα τσακ. Έδειξαν ότι πραγματικά δεν μπορούν να φοβηθούν κανέναν. Ναι. Αντιμετώπισαν ίσως την κορυφαία ομάδα όλων των εποχών στο μπασκετάκι. Και το παιχνίδι κρίθηκε στον ένα πόντο. Δείχνουν ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν τον οποιοδήποτε. Πάμε να δούμε τα ζευγάρια των ημιτελικών. Έχουμε το παιχνίδι στις 8.30. Την Τρίτη, Μπεγουλάκη Κλάφτα Λαμποράλ. Στου 8, συγγνώμη, γιατί θα είναι στο προμηθέα σπάρ. Μπεγουλάκη Κλάφτα Λαμποράλ. Εδώ τι βλέπει. Κοίταξε να δεις. Και πάλι θεωρώ ότι αν ο Ντίνος είναι σε καλή μέρα, που δεν υπάρχει στην ουσία, δηλαδή η κακή μέρα του Ντίνου και πάλι είναι επικίνδυνη για τους αντιπάλους. Εγώ νομίζω. Συγγνώμη, νομίζω ότι σημαντικό είναι να τον βοηθήσουν λίγο και οι υπόλοιποι. Mm-hmm. Γιατί είδες χθες, ας πούμε, ότι σε μια μαγική βραδιά του Ντίνου απέναντι στο Steam Digital, το παιχνίδι οι Μπεγουλάκοι άργησαν να το καθαρίσουν. Mm-hmm. Ακριβώς, έμεινε πολύ κοντά ακριβώς επειδή δεεν είχε βοήθειες ο Χρυσανδακόπουλος. Και η διαφορά άνοιξε όταν μπήκε και έβαλε και κανένα σούτο ο Λαμπροκοστόπουλος, έβαλε και κανένα σούτο του Βάκης. Ο Λαμπροκοστόπουλος, ο οποίος θα λείπει. Έτσι λέει το ρεπορτάζ των Μπεγουλάκη. Το Μπεγουλακιώτικο ρεπορτάζ. Είναι ίσως ο αμέσως επόμενος πιο ποιοτικός παίκτης των Μπεγουλάκη, μετά το Ντίνο. Είναι πολύ σημαντική απουσία. Τώρα οι Κλάφτα έχουν δείξει ότι όταν είναι πλήρης είναι μια πολύ δυνατή ομάδα, πολύ σοβαρή ομάδα, και εκείνοι όμως εξαρτώνται από το πώς θα είναι ο Σπύρος Ζήσης. Θα είναι μια μάχη μεταξύ των δύο franchise players, του Ζήση και του Χρυσανδακόπουλου, και από εκεί και πέρα ό,τι μπορούν, όσο μπορούν να βοηθήσουν οι υπόλοιποι, είτε επιθετικά είτε αμυντικά, είτε όταν ο Ζήσης και ο Χρυσανδακόπουλος κουραστούν να δώσουν αρμοδιότητα σε κάποιος άλλος, εκεί όποιος τραβήξει περισσότερο νομίζω ότι θα πάρει και το παιχνίδι. Κοίταξε να δεις, η αλήθεια είναι ότι συγκριτικά στους δύο είναι λίγο πιο ποιοτικός ο Χρυσανδακόπουλος, αλλά έχει πιο ποιοτικούς γύρω-γύρω η Κλάφτα. Οπότε θεωρώ ότι θα υπάρξει κατά αυτόν τον τρόπο μια ισορροπία στο ζευγάρι. Εκεί πάμε, θα πω εγώ ότι σε αυτό το μάτς πάμε για μπάζερ. Δεν ξέρω ποιος θα το βάλει. Κάποιος θα βάλει μπάζερ. Λες. Ναι. Μακάρι να φτάσουμε να δούμε κάτι τόσο εντυπωσιακό. Και ειδικά όταν πρόκειται για ημιτελικό, βαραίνει ακόμη περισσότερο το πράγμα. Πάμε στο άλλο. Μην αρέσει νομπελίστες. Σε ακούω. Εντάξει, είναι. Πάλι μιλάμε για δύο νεανικές ομάδες. Και οι δύο ομάδες πάντως είπαν στη συνέντευξη τύπου μετά τους θεσμούς ημιτελικούς ότι πιστεύουν ότι όποιος κερδίσει σε αυτό το μάτς θα πάρει και την κούπα. Mm-hmm. Νομίζω θα συμφωνήσω μαζί τους. Ότι όποιος κερδίσει θα πάρει την κούπα. Όχι ότι όποιος κερδίσει θα πάρει την κούπα, ότι όποιος κερδίσει θα είναι το φαβορί στο τελικό. Αυτό μπορώ να το πω. Να σου πω την αλήθεια, θεωρώ ότι το μπασκετικό στυλ των δύο ομάδων μοιάζει αρκετά. Είναι και οι δύο ομάδες νεανικές, δυνατές στο τρίποντο.
σε μεγάλα διαστήματα είναι εντυπωσιακές. Το μόνο που διαφέρει είναι ότι οι Minarist βασίζονται σε πρόσωπα, όπως και αρκετές ομάδες στο μπασκετάκι, ενώ οι Νομπελίστες, όπως έχουμε πει, είναι μια ομάδα. Είναι στη κατηγορία όπου δεν έχουν κάποιον superstar, αλλά έχουν αρκετούς καλούς παίκτες και δεν υπάρχουν μονάδες, υπάρχει ομάδα. Στους Μιναρίστες υπάρχουν πολύ δυνατές μονάδες. Ναι. Όπου όμως όταν βρίσκουν συνεργασία είναι τρομακτική. Ναι. Εγώ νομίζω ότι πάμε για δύο πολύ μεγάλους ημιτελικούς στην development. Έχουμε τρεις νεανικές ομάδες. Σε αντίθεση με πέρυσι. Πέρυσι ήταν η διοργάνωση των βετεράνων και στον τελικό και στα ημιτελικά δεν ήταν ούτε μία νεανική ομάδα. Η ημιτελική ήταν Lucky Stars Μπεργουλάκη και ήταν η Μπεκρίμ Team με την Μπαρσελόνα και η Κλάφτα Λαμποράλ που ήταν δυνατή. Έπεσε θέμα έκπληξη στο προημιτελικά. Οι Μιναρίστες είχαν αποκλειστεί από την κανονική διάρκεια. Οι Νομπελίστες αποκλείστηκαν από την Μπαρσελόνα στους 8. Φέτος είναι το αντίστροφο. Έχουμε 4-3 νεανικές ομάδες και τον Μπεγουλάκη το οποίο ήταν και πέρυσι. Είναι η μοναδική ομάδα που ήταν και πέρυσι. Και θα προσπαθήσει να τα βάλει με τα θηρία τον Μπεγουλάκη. Με 3 νεανικές ομάδες που βγάζει το αίμα τους. Και που η αλήθεια είναι ότι βγάζουν πολύ ενέργεια. Βγάζουν πολύ ενέργεια. Περιμένουμε λοιπόν συγκλονιστικά πράγματα. Περιμένουμε μια εβδομάδα που ουσιαστικά είναι η κορύφωση μπασκετική ονείρωξη, θα λέγαμε, για όλους μας. Όλη η Ελλάδα περιμένει να δει αυτούς τους αγώνες. Τι άλλο να πούμε? Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να το κλείσουμε. Να πούμε για τον κόσμο ότι όλα τα παιχνίδια θα είναι σε live streaming. Καθώς είμαστε στο Προμηθέας Park. Θα υπάρχει live. Την Παρασκευή είναι και οι δύο τελικοί. 8 παρατέταρτο η development, 10 η master. Θα υπάρξουν απονομές, βραβεύσεις, MVP κλπ. Θα δούμε ωραία πραγματάκια. Θα έχουν πολύ κόσμο οι τελικοί. Οπότε περιμένουμε με αγωνία να δούμε τι θα γίνει. Αλήθεια, ένα τελευταίο σχόλιο πριν κλείσουμε. Θα ήθελες κάποιες συγκεκριμένες ομάδες στους τελικούς όπου πιστεύεις ότι θα έχουν περισσότερο κόσμο? Κοίτα, νομίζω ότι οι τελικοί ούτως ή άλλως θα έχουν κόσμο, όποιοι και να πάνε, γιατί θα μαζευτούν και όλοι οι ουδέτεροι από τις άλλες ομάδες που έπαιζαν όλη τη χρονιά, όπως είχε γίνει και πέρυσι άλλωστε. Απλά θα πω ότι από τη Master πιστεύω ότι τον περισσότερο κόσμο θα το μαζέψουν οι Tragic στο τελικό, οι οποίοι και πέρυσι είχαν πολύ κόσμο στο τελικό. Και από την Development και οι Νομπελίστες και η Κλάφτα και οι Μιναρίστ έχουν βάση οπαδών οργανωμένων. Mm-hmm. Αυτά. Οπότε νομίζω ότι θα δούμε ωραία πραγματάκια. Μείνετε συντονισμένοι. Θα δούμε πολύ ωραίους ημιτελικούς και ακόμα καλύτερους τελικούς. Από τον Αντρέα Φραγκούλη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι και μακάρι να δούμε εκπληκτικούς ημιτελικούς και συγκλονιστικούς τελικούς. Και τον Αντώνη Παναγόπουλο που ήταν στα μικρόφωνα. Να έχετε μια χαρούμενη μέρα. Γεια και χαρά.